Ευχαριστούμε πολύ το Θεό, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Θεός είναι ζωντανός. Να πω κι εγώ μια ομολογία χθες που έγινε. Είχα πάθει ένα ατύχημα και πριν ένα χρόνο, ένα τροχαίο, ο Κύριος με γλίτωσε και είχα ένα πρόβλημα στο γόνατο και χθες που γονάτισα, αγαπητοί αδελφοί, και οι αδελφοί μου βάλανε λάδι, μου πέρασε ο πόνος. Αλληλούια. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Και από εκείνη την ώρα δεν έχω πόνο στο πόδι. Αλληλούια. Είναι ζωντανός ή δεν είναι? Είναι. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 307. Είναι Σαμουήλ Β. Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Ευχαριστώ. Και από το ένα εδάφιο. Σαμουήλ Β, 307, Ιώτα Αλφα, ένα εδάφιο. «Εν δε το ακολούθω έτη, καθόν καιρόν εκστρατεύουσι η βασιλής, απέστειλε ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού με ταυτού και πάντα τον Ισραήλ». Και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και επολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Και προς το εσπέρας, όταν ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνες αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου. Και είδεν υπό του δώματος γυναίκα λουμένη και υγιεινή το ωραία την όψη σφόδρα. Και απέστειλεν ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός και είπε της: «Δεν είναι αυτή Βίδ Σαβεή, θυγάτηρ του Ελιάμ, η γυνή Ουρίου του Χεταίου?» Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν, και ότε ήλθε προς αυτόν εκοιμήθη με ταυτής, διότι είχε καθαριστεί από της ακαθαρσίας αυτής, και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Και συνέλαβε η γυνή και αποστήλασα απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε: «Έγκυος είμαι». Και απέστειλεν ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ λέγον: «Απόστειλον με Ουρίαν των Χεταίων». Και απέστειλε ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ. Και ότε ήλθε προς αυτόν ο Ουρίας, ρώτησε ο Δαβίδ πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουσι του πολέμου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν: «Κατάβα εις τον οίκον σου και νύψον τους πόδα σου». Και εξήλθεν ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιον από τις τραπέζες του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθε παρά τη θύραν του οίκου του βασιλέως με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού και δεν κατέβη εις τον οίκον αυτού. Και όταν απήγγειλε προς τον Δαβίδ λέγοντας: «Δεν κατέβει ο Ουρίας εις τον οίκον αυτού», είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν: «Συ δε έρχεσαι εξοδηπορίας, γιατί δεν κατέβεις εις τον οίκον σου?» Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ: «Οικιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσανε εσκηνές, και ο κυριός μου Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι εστρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπον της παιδιάδος, και εγώ θέλω υπάγει στον οίκο μου για να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ με τις γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω κάμι το πράγμα τούτο». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν: «Μείνε ντάφθα και σήμερον, και αύριον θέλω σε εξαποστείλει». Και έμεινε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη και την επαύριον, και εκάλεσεν αυτόν ο Δαβίδ και έφαγεν ενώπιον αυτού και έπιεν. Και μέθησε αυτόν και το εσπέρας εξήλθε να κοιμηθεί επί την κλίνη αυτού μετά των δούλων του κυρίου αυτού, πριν εις τον οίκον αυτού δεν κατέβει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ και έστειλε αυτήν διαχειρός του Ουρίου. Και έγραψε εν την επιστολή λέγον: «Θέσατε τον Ουρίαν απέναντι στις σκληροτέρας μάχης, έπειτα σύρθητα από αυτού για να χτυπηθεί και να ποθάνει». Και αφού παρετήρησε την πόλη ο Ιωάβ, διόρισε τον Ουρίαν εις θέσιν, όπου ήξευρεν ότι ήσαν άνδρες δυνάμεως. Και εξήλθον οι άνδρες της πόλεως και πολέμησαν μετά του Ιωάβ, και έπεσον εκ του λαού των δούλων του Δαβίδ, εθανατώθη δε και ο Ουρίας ο Χεταίος. Και απέστειλεν ο Ιωάβ και ανήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα τα περί του πολέμου, και προσέταξε τον μηνυτή λέγον: «Αφού τελειώσεις λαλών προς τον βασιλέα πάντα τα περί του βασιλέως, και είπε προσέ, γιατί επλησιάσατε εις την πόλη μαχόμενη, δεν εξεύρετε ότι ήθελε να το ξέφυσε από του τείχους? Τις επάταξεν Αβιμέλεκ των ιών του Ιερουβέσεθ,
γυνή, τι σε δεν έριψε επ' αυτόν τμήμα μιλόπετρας από το τείχος και απέθανε εν θεβές. Γιατί επλησιάσατε εις το τείχος, τότε είπε και απέθανε και ο δούλος σου Ουρίας ο Χεταίος. Υπήγε λοιπόν ο μηνυτής και ελθόν, απήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα εκείνα, δια τα οποία απέστειλεν αυτόν ο Ιωάβ. Και είπε ο μηνυτής προς τον Δαβίδ, ότι υπερίσχυσαν καθημών οι άνδρες και εξήλθον προς το εμάς εν την πεδιάδα και καταδιώξαμεν αυτούς μέχρι τη εισόδου της πύλης. Αλλά οι τοξότε ετόξευσαν από του τείχους επί τους δούλους σου και την έστ τον δούλο του βασιλέως απέθαναν και ο δούλος σου έτη Ουρίας ο Χεταίος απέθανε. Τότε είπε ο Δαβίδ προς τον μηνυτή, ούτω θέλησε πει προς τον Ιωάβ, μη σε ανησυχεί τούτο το πράγμα, διότι η ρομφαία κατατρώγει ποτέ μεν ένα, ποτέ δε άλλον. Ενίσχυσον τη μάχη σου εναντίον της πόλεως και κατέστρεψον αυτήν και εσύ ενθάρρυνε αυτόν. Όταν δε ήκουσε η γηνή του Ουρίου ότι ο Ουρίας ο ανήρ αυτής απέθανε, επένδυσε δια τον άνδρα αυτής. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλε ο Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού και έγινε η γηνή αυτού και γέννησε εις αυτόν ιών. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ εφάνη κακό εις τους αυθαλμούς του Κυρίου. Και απέστειλε ο Κύριος τον Άθαν προς τον Δαβίδ και ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, ήσαν δύο άνδρες εν πόλη τινή, ο εις πλούσιος ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο ημιμίαν μικράν αμνάδα, την οποία ηγόρασε και έθρεψε και εμεγάλωσε μετά αυτού και μετά τον τέκνον αυτού ομού. Και από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε και εν τον κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγάτηρ. Ήλθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιλοδεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού για να ετοιμάσει τον οδηπόρον τον ελθόντα προς αυτόν. Και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε αυτήν για τον άνθρωπο τον ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Άθαν, «Ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος ως της έπραξε τούτο». Και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Και είπε ο Νάθων προς τον Δαβίδ, «Σύ είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έκρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ. Και έδωκα εσέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπο σου και έδωκα εσέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα και εν τούτο ή το λίγο, ήθελον προσθέσει σε τι αυτά και τι αυτά. Γιατί κατευθρόνησα στο λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξεις τον κακόν στους οφθαλμούς αυτού. Ουρίαν των Χεταίων επάταξες ερωφαία και τη γυναίκα αυτού έλαβες σε αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσες εν τη ρωφαία των ιών αμνών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου επειδή με καταφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα Ουρίου του Χεταίου για να είναι γυνή σου. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω επιγύρει εναντίον σου κακά εν το οίκο σου και θέλω λάβει τας γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτά εις τον πλησίον σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου, διότι σε έπραξας κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Άθαν, ημάρτησα εις τον Κύριον. Ο δε Νάθαν είπε προς τον Δαβίδ, «Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Επειδή όμως διατάφτισης πράξεως έδωκας μεγάλη αφορμή εις τους εχθρούς του Κυρίου, να βλαστημίσωση δια τούτο το πεδίο το γεννηθέν, εξάμπαντος θέλει αποθάνει. Αμήν». Αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Λόγος του Θεού και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς επανόρθωση για να μπορέσει ο άνθρωπος ο πιστός να είναι ετοιμασμένον εις πανέργων αγαθών. Χρειαζόμαστε να λαλούμε και να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη γιατί μέσα από αυτά παίρνουμε πολλά ωραία μηνύματα. Μηνύματα τα οποία ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, δεν κρύβει. Οι άνθρωποι που φτιάχνουν βιβλία κρύβουν πράγματα είτε από τη ζωή τους είτε από το χώρο το οποίο φτιάχνουν. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν κρύβει κανέναν άνθρωπο.
διότι είναι γυμνά και τετραγυλισμένα ενώπιον του Θεού και θέλει να φανερώσει, δεν θέλει να βλέπουμε ανθρώπους που να διαβάζουμε μόνο τα καλά τους, αλλά φανερώνει, αγαπητοί αδελφοί, τα λάθη τους. Ποιος είναι σωστός από εδώ μέσα? Υπάρχει κανένας σωστός? Υπάρχει κανένας καλός? Υπάρχει κανένας δίκαιος? Κανένας, αγαπητοί αδελφοί, δεν υπάρχει. Ούτε καλός, ούτε σωστός, ούτε δίκαιος. Ούτε οι εργάτες είναι κατά πάντα τέλειοι. Κανένας δεν είναι, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά τα μάτια μας πολλές φορές βλέπουν πράγματα πάνω σε ανθρώπους και το πρώτο που κάνουμε είναι να δούμε τα λάθη τους. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος του Θεού που εξέλεξε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τον εξέλεξε άνθρωπος, τον εξέλεξε το Πνεύμα του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός τον εξέλεξε, αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος δεν γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό το σκηνικό στη ζωή του Δαβίδ? Τα πάντα γνωρίζει ο Θεός. Διότι ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, προκαταβολής κόσμου, γνωρίζει την πορεία του χριστιανού, γνωρίζει την πορεία σου, γνωρίζει την πτώση σου, γνωρίζει την ανόρθωσή σου, γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει την πτώση, ότι θα έρθει η στιγμή που ο Δαβίδ θα κάνει αυτό και πιστεύω το χειρότερο πράγμα από όλους τους βασιλείς. Δεν ήτανε καλύτερος από το Σαούλ? Όχι, δεν ήτανε καλύτερος, αλλά έκανε πράγματα τα οποία δεν ήτανε ευάρεστα ενώπιον του Κυρίου. Αλλά είχε κάτι όμως, είχε μία καρδιά ταπεινή, αγαπητοί αδελφοί. Και ο Κύριος ψάχνει καρδιές για να βρει ταπεινές καρδιές, για να μπορέσει ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει, διότι διαφορετικά δεν γίνεται. Ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε ότι είναι ένας δυνατός χαρακτήρας. Έχει δύναμη, ο χαρακτήρας του είναι δυνατός, αλλά πρέπει να τον ετοιμάσει, πρέπει να τον φτιάξει για να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει. Όχι έτσι όπως θέλει ο άνθρωπος, αλλά έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Τα λάθη σου, τα λάθη μου, τα λάθη τα οποία κάνουμε, είτε προσωπικά, είτε εκκλησιαστικά, είτε οικογενειακά, είναι για να σε διορθώσει ο Κύριος, αλληλούια. Είναι για να σε χρησιμοποιήσει εν δυνάμει ο Χριστός για το έργο το οποίο έχει ετοιμάσει για σένα προσωπικά, αλληλούια. Ο Πέτρος, αγαπητοί αδελφοί, πέρασε μία πολύ κρίσιμη στιγμή της ζωής του. Ενώ είπε και ομολόγησε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και του είπε ο Κύριος και τον επένεσε, αγαπητοί αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα, Πέτρο, δεν στο αποκάλυψε αυτό, αλλά ο πατήρ μου ο ουράνιος, αλληλούια. Ο πατήρ μας ο ουράνιος μας αποκάλυψε το σωτήρα, αγαπητοί αδελφοί, το Χριστό, αυτόν τον οποίο σταυρώθηκε και εμείς εννοήσαμε τη θυσία αυτή που έκανε για σένα, αλληλούια. Την έχεις καταλάβει ποτέ αυτή τη θυσία? Έχουμε καταλάβει, έχουμε εννοήσει? Μήπως πολλές φορές ξεχνάμε τη θυσία την οποία κάνει καθημερινώς ο Κύριος επάνω σου? Διότι το αίμα του Χριστού δεν χύθηκε μία φορά επάνω στο Σταυρό εκείνη τη στιγμή, αλλά, αγαπητοί αδελφοί, γίνεται κάθε μέρα, αλληλούια. Διότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θέλει σωθεί. Εάν πεις, Κύριε, πλύνε με το αίμα σου το Άγιο, ο Κύριος θα σε καθαρίσει. Πάλι θα τρέξει το αίμα το Άγιο επάνω σου. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, λευκαίνει το ημάτιο του αμαρτωλού, αλληλούια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το Χριστό, για το σωτήρα, αγαπητοί αδελφοί. Ο Δαβίδ, ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι ένας δούλος Θεού και αποδεδειγμένα είναι δούλος Θεού. Αποδεδειγμένα φοβάται το πρόσωπο του Κυρίου. Το φοβόμαστε? Έχουμε συνηθίσει πλέον το πρόσωπο του Θεού? Έχουμε συνηθίσει την παρουσία του Κυρίου? Έχουμε συνηθίσει την εκκλησία που ερχόμαστε? Έχουμε συνηθίσει να προσευχόμαστε? Έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού? Έχει γίνει συνήθεια στη ζωή μας? Ή το κάνεις γιατί αγαπάς το πρόσωπό του το Άγιο?
ή τον αγαπάς γιατί θέλει να σε αυξήσει περισσότερο, τον αγαπάς γιατί θέλει να σε χρησιμοποιήσει περισσότερο. Ο Δαβίδ τον αγαπάει, αλληλούια, και θα το αποδείξει, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Δαβίδ αγαπάει πολύ τον Κύριο, αλλά κάνει πολλά λάθη, αλληλούια. Κάνουμε πολλά λάθη στη ζωή μας, πάρα πολλά λάθη στη ζωή μας. Εάν κρίνω μόνο από τον εαυτό μου, καθημερινά κάνω πολλά λάθη, αδελφοί. Αλλά ζητάω το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει από μένα και από σας κάθε αμαρτία. Αλληλούια. Ο Κύριος λέει ότι κι αν πέσεις 7 φορές θα ξανασηκωθείς. Εάν πέσεις στην πτώση σου σε οτιδήποτε και ζητήσεις τον Χριστό, ο Χριστός θα σου δώσει το χέρι και θα σε ανορθώσει. Δεν το ξέρει ο Δαβίδ, αλλά γνωρίζει. Προφήτεψε ο Δαβίδ στους ψαλμούς πολλές φορές για τον ερχομό του Κυρίου, για τα πάθη του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, διότι το Πνεύμα του Θεού κατοικούσε τότε και τώρα κατοικεί στους ανθρώπους, αλληλούια. Όποιος το εξητήσει, όποιος το πιστέψει, όποιος πειθαρχήσει, μόνο σε αυτούς. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, τον Δαβίδ, έναν δούλο και χρησμένο του Θεού, αντί να είναι στον πόλεμο, να είναι στα οπίσω. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, μπορώ να πω πολλές φορές, για έναν πιστό άνθρωπο να κάνει πίσω. Ενώ πρέπει να είναι στη μάχη μπροστά, μπροστά στη μάχη, κάνει πολλές φορές πίσω βήματα. Και είναι δύσκολο, αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές ο πιστός, ο χριστιανός, να πάρει πάλι τα πάνω του. Θέλει αγώνα. Πόσο καιρό έχεις να διαβάσεις το Λόγο του Θεού? Πόσο καιρό έχεις να πληρώθεις με Πνεύμα Άγιο? Πόσο καιρό έχεις να βρεθείς στην κοινωνία μεταλλήλων? Πόσο καιρό έχεις να ζητήσεις το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει? Πόσο καιρό έχεις να παλέψεις? Αλληλούια. Διότι υπάλλη μόν δεν είναι, αγαπητοί αδελφοί, με αίμα και σάρκα. Υπάλλη μόν είναι με πνεύματα. Και τα πνεύματα, αγαπητοί αδελφοί, είναι δυνατότερα από τον άνθρωπο. Αλλά έχουμε το Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι δύναμις Θεού, το Ευαγγέλιο προς σωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα. Έχουμε Πνεύμα δυνάμεως, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ, αλληλούια. Ο Δαβίδ, αγαπητοί αδελφοί, αντί να είναι μπροστά στη μάχη, είναι πίσω. Και αρχίζει ο άνθρωπος και λοξεύει το κεφάλι του πολλές φορές στη ζωή του, στην πνευματική του πορεία, στο πέσιμό του, και κοιτάει δεξιά και αριστερά. Τι θα δεις? Μήπως θα δεις τίποτα τεράστιο? Όχι, θα δεις έναν ταπεινό αδελφό σου δίπλα. Και το πρώτο που θα κάνεις είναι να τον παρατηρήσεις. Τι παρατηρείς? Εάν είσαι στη μάχη όμως, αυτά δεν τα βλέπεις. Εάν είσαι στη μάχη, τα βλέπεις, αλλά προσεύγεσαι. Ευχαριστούμε το Θεό. Τι παρατηρείς δεξιά και αριστερά? Τον αδελφό σου που είναι από χώμα? Τον αδελφό σου που έχει πνοή η οποία μπορεί να πεθάνει? Σε αυτόν παρατηρείς τα λάθη του και τις αδυναμίες του? Και ο Δαβίδ, αγαπητοί αδελφοί, προς τα πίσω εκεί που είναι, κοιτάει άλλα πράγματα στη ζωή του πλέον. Ήρθε και τον πείραξε ο πονηρός, και πολλές φορές έρχεται ο πονηρός και μας πειράζει, αγαπητοί αδελφοί, αλλά μπορούμε να πούμε: ύπαγιο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι, όπως είπε ο Χριστός στον Πέτρο, γενού ήλαιος. Γιατί ο Κύριος ήρθε για ένα σκοπό και μόνο, να θυσιαστεί, να πεθάνει και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Αλληλούια! Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί αδελφοί, δεν θα γίνει ήλαιος στον εαυτό του, αλλά θα θυσιαστεί. Εσύ είσαι διατεθειμένος και εγώ να θυσιαστούμε. Αυτά μόνο με έργα μπορείς να τα κάνεις. Όχι με λόγο, όχι με το στόμα σου, αλλά με τα έργα σου. Και βλέπει τη γυναίκα ενός δούλου του, ενός στρατιώτη, αδελφοί. Δυστυχώς. Και μέσα από αυτό όλο το σκηνικό, αγαπητοί αδελφοί, που έγινε, μέσα από όλο αυτό την πλεκτάνη που δημιούργησε, δεν μπορούσε να κάνει πίσω.
αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, αλληλούια. Είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα ελέγξει τον άνθρωπο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, ευχαριστούμε το Θεό. Είναι αυτό το οποίο θα σε ελέγξει, είναι αυτό το οποίο θα σε παρηγορήσει, είναι αυτό το οποίο θα ξαναβρεις τον δρόμο σου. Τον βρήκε ο Δαβίδ, τον βρήκε αδελφοί, τον βρήκε και πάλι μετανόησε και τον ακολούθησε τον Κύριο. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος θα θερήσει στη ζωή του. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος ο πιστός να είναι προσεκτικός, τα αισθητήρια του να είναι γεγυμνασμένα, να μπορέσει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Να είναι στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να προσέχει, αγαπητοί αδελφοί. Και ο Νάθαν του μιλάει ο προφήτης, ενώ δημιούργησε όλο αυτό το σκηνικό, να σκοτώσει τον στρατιώτη του με το χειρότερο τρόπο, τον πιο εξευτελιστικό τρόπο. Έρχεται ο προφήτης και τον ελέγχει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, για τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου. Να μην είναι ο έλεγχος ανθρώπινος. Να είναι έλεγχος διαστόματος Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Να είναι έλεγχος διαπνεύματος Αγίου, γιατί μόνο έλεγχος διαπνεύματος Αγίου μπορεί τον άνθρωπο να τον διορθώσει. Και πολλές φορές βλέπουμε πράγματα που μπορεί να πάω να πιάσω έναν αδελφό μου γιατί δεν περπατάει καλά. Έχω οδηγία να πάω να τον πιάσω. Έχω οδηγία. Έχω προσευχηθεί στα γόνατα να μου βάλει ο Κύριος σπλάχνα και εκτιρμούς για τον αδελφό μου, να πάω να του μιλήσω με αγάπη και με προτρεπτικό λόγο. Ή πηγαίνω έτσι με το παραμικρό το οποίο κάνει να πάω να τον ελέγξω. Όχι, αδελφοί μου. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, έχει αγάπη, έχει σπλάχνα, έχει εκτιρμούς, θέλει να επιστρέψει από την οδό αυτού, αλλά στην οδό την Αγία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Νάθαν του λέει μια πολύ ωραία ιστορία. Μια ιστορία που μόνο θα μπορούσε να μετανοήσει, αγαπητοί αδελφοί, με δύο αμνάδες. Και αμέσως το πρώτο που κάνει είναι θάνατος, βλέπετε. Αυτό είναι. Να η κρίση του ανθρώπου. Με ό,τι μέτρο μετράς θα αντιμετρηθεί σε σένα. Κρίνεις τον αδερφό σου, θα κριθείς. Θα κριθείς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσεις από αυτό το στάδιο της κρίσεως. Και μακάρι να μην είναι η κρίση του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό είναι ευκαιρία να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, αγαπητοί αδελφοί. Να γυρίσουμε εκεί όπου θέλει ο Κύριος, όπως γύρισε ο Δαβίδ. Αλλά πλέον ήρθε η καταστροφή στον οίκο του, ο Αχιτόλεφ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος του έδειχνε, αγαπητοί αδελφοί, ήταν σύμβουλος του Δαβίδ, εναντιώθηκε στον Δαβίδ. Ο Χουσαΐ, αυτός ο οποίος ήταν φίλος του, ο καλύτερος φίλος του, εναντιώθηκε στον Δαβίδ. Όλοι εναντιώθηκαν στον Δαβίδ. Ο Αβεσσαλώμ, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιωάβ το σκότωσε γιατί ήθελε να πάρει το θρόνο του πατέρα του. Η καταστροφή ολόκληρου του οίκου του. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, όχι ότι μπορεί να συμβεί σε εμάς αυτά, αλλά μπορούν όμως, αγαπητοί αδελφοί, στην πορεία την πνευματική να περάσουμε μονοπάτια δύσκολα. Άρα το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε στην οδό την οποία ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει, να μετανοήσουμε, να σηκώσουμε ψηλά τα χέρια και να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι το μήνυμα, η επιστροφή, όπως επέστρεψε, αγαπητοί ο Δαβίδ, και είπε
«Κύριε, συγχώρεσέ με. Βοήθησέ με να περπατήσω στον δρόμο αυτόν, τον οποίο εσύ χάραξες για μένα. Πρέπει να φωνάξουμε στον Κύριο αυτόν τον τελευταίο καιρό. Έχω μέσα έντονα στην καρδιά μου, αγαπητοί αδελφοί, ότι χρειαζόμαστε την παρουσία του Κυρίου. Έρχεται η παρουσία του Θεού, αλλά θέλω να συστεί ο τόπος όπως θέλουμε και εμείς. Γιατί έτσι μόνο θα δούμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου». Αυτά τα λόγια που ακούσαμε να χαραχτούν μέσα στις καρδιές μας. Γιατί όλες αυτές οι ιστορίες έχουν ένα σκοπό: να έρθει ο άνθρωπος και να επιστρέψει στον δρόμο του Κυρίου. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού ο Κύριος, αλλά να ζήσει. Δεν θέλει να χαθεί ο άνθρωπος, αλλά να επιστρέψει. Και πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να επιστρέψουμε όλοι μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν είναι το συμφέρον μας. Υπάρχει τρόπος μόνο ένας: να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, που εξητούσε σε κάθε δυσκολία ο Δαβίδ το πρόσωπο του Θεού. Και ο Θεός σαν πατέρας ενεργούσε στη ζωή του. Και θέλω, Κύριε, και εγώ στη ζωή μου, σαν πατέρας μου που είσαι, να ενεργήσεις στη ζωή μου. Διότι έχει αναλάβει τα πάντα, όπως ακούσαμε προηγουμένως. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει, βγάζει συντάξεις, χαρίζει δουλειές, θεραπεύει. Τα πάντα κάνει ο Κύριος. Αλλά έχει την ώρα του. Και πρέπει να περιμένουμε να έρθει η στιγμή του Κυρίου στα γόνατα, γιατί ο Κύριος θα έρθει και θα ευλογήσει την Εκκλησία Του και σαν άτομα και σαν οικογένειες, αλλά και σαν Εκκλησία. Αλληλούια. Είναι καιρός πραγματικά να μείνουμε, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτά τα τέσσερα πράγματα. Ελπίζω να το καταλάβουμε στο τέλος. Γίνεται προσευχή από εκκλησίες, γίνεται, κανονίζει η Εκκλησία προσευχή, και δεν καθόμαστε να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, τη δύναμη του Κυρίου. Όλοι μας έχουμε δουλειές. Όλοι μας έχουμε χάσει τον ύπνο μας, θέλουμε να κοιμηθούμε λίγο περισσότερο. Αλλά όταν έρθει όμως η παρουσία του Θεού, θα είμαι εδώ να τη γευτώ. Δηλαδή είμαι έτοιμος, είμαι καλυμμένος. Είμαι καλυμμένος και εντάξει, δεν έχω ανάγκη την προσευχή. Είμαι καλυμμένος να μην έρθω να ακούσω τον Λόγο του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, αφήνουμε την Εκκλησία του Κυρίου και πηγαίνουμε σε σπίτια και διοργανώνουμε. Και καλό είναι να διοργανώνουμε ωραίες εκκλησίες στα σπίτια μας. Και καθόμαστε μάλιστα και μέχρι στις 12 και μέχρι στις 1 στα σπίτια μας, και εδώ ή αλλού ή οπουδήποτε, ας πούμε, όταν είναι στον οίκο του Κυρίου δεν καθόμαστε. Αλλά πού θα αυξηθείς? Τα χαρίσματα πού δόθηκαν? Για την οικοδομή πια της εκκλησίας, για τους Αγίους. Εδώ θα οικοδομηθείς, εδώ θα αυξηθείς. Αν νομίζουμε ότι μπορώ να αυξηθώ στο σπίτι μου, καλό είναι να προσεύχεσαι, να προφητεύουνε, εκεί να μαζευόμαστε όλοι σε ένα σπίτι και να περνάμε ωραία, να έρχεται η παρουσία του Κυρίου. Είναι καλά όλα αυτά τα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά εδώ στην Εκκλησία ο Κύριος έχει θέσει να οικοδομηθούνε οι αδελφοί και να αυξηθούνε. Εδώ πέρα θα αυξηθείς. Δεν θα αυξηθείς πουθενά αλλού. Εδώ θα σου μιλήσει ο Κύριος. Από εδώ θα ξεκινήσεις την εργασία. Ο Κύριος να μας αξιώσει να καταλάβουμε, διότι διανυκτέρευε στις προσευχές, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος. Πολλές λίγες ώρες κοιμότανε. Άρα εάν είχε ανάγκη ο Υιός του Θεού, που όλο το πλήρωμα της θεότητος, αγαπητοί αδελφοί, ήταν μέσα του, πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι σημαίνει παρουσία Θεού. Πιστεύω δεν την έχουμε καταλάβει. Γιατί αν την καταλαβαίναμε, θα είμαστε από εδώ, από τώρα και μέχρι το πρωί.
Εάν καταλαβαίναμε ότι την παρουσία του Κυρίου και μας επισκεφτεί ο Θεός από εδώ μέσα, δεν θα φεύγαμε, αγαπητοί αδελφοί. Όπως σήθηκε στις πράξεις των Αποστόλων και είπανε: Κύριε, δώσε εις τους δούλους σου να λαλώσει το λόγο σου με τα πάσης παρησίας. Έχουμε παρησία. Έκτινα τη χείρα σου σε σημεία και τεράστια δια του Αγίου Παιδός σου Ιησού Χριστού. Γίνονται σημεία και τεράστια. Και εκείνη την ώρα έγινε σεισμός και επλήθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Έχουμε ποτέ επλήθει Πνεύματος Αγίου σαν εκκλησία? Αυτά έχω μέσα στην καρδιά μου και ερωτήσεις. Και λέω: Κύριε, θα περιμένω μέχρι αυτή τη στιγμή που εσύ θα το κάνεις, αλληλούια. Είναι καιρός, αγαπητοί αδελφοί, να εγερθούμε εκ του ύπνου. Είναι καιρός, γιατί ο Κύριος έρχεται, πλησιάζει. Τα δεινά τα οποία θα αντιμετωπίσουμε, αγαπητοί αδελφοί, πώς θα σε βρει ο Κύριος, με τι δυνάμεις πνευματικές. Έχεις αποθέματα? Εγώ δεν έχω, αλήθεια σας λέω, δεν έχω. Αλλά θέλω να προσπαθήσω, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να έρθεις εν δυνάμει σήμερα το βράδυ να μας επισκεφθείς. Θέλω να ακούσω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να μου μιλήσει, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε ανάγκη την παρουσία του Θεού. Δεν ξέρω αν με εννοείτε και το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το μεταδώσω. Έχουμε ανάγκη το Χριστό στη ζωή μας. Αλληλούια. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.